Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Συνταξίουχων ΙΚΑ της περιφέρειας των Σερών με αντιπροσωπεία του χωριού Φλάμπουρα έξω από τη ΔΕΗ, διαμαρτυρόμενοι για τους υπέρογκους λογαριασμούς ζητώντας την μείωσή τους αλλά και τη δυνατότητα ρυθμίσεων. Σήμερα ήρθε μια αντιπροσωπεία, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξίουχων ΙΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Σερών με μια αντιπροσωπεία από το χωριό Φλάμπουρο. Και αυτή η παράσταση που θέλουμε να κάνουμε εδώ, δεν καλέσαμε εμείς κόσμο, συγκέντρωση κτλ. Είναι γιατί σε μια συγκέντρωση που κάναμε προς τιμή της εργατικής πρωτομαγιάς και για τα ζητήματα των συνταξιούχων, έχουμε παράρτημα στο Φλάμπουρο, λοιπόν προέκυψε το θέμα των λογαριασμών. Των υπέρογκων, τερατώδη λογαριασμών. 800 τόσα, 900 τόσο, 500 τόσο, με συντάξεις 600 και κάτι. Πώς θα πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ αποδεικνύεται η μεγάλη απάτη που κάνουν στον ελληνικό λαό με το ζήτημα της απελευθέρωσης της ενέργειας που λέγανε ότι θα μπουν και οι ιδιώτες πάροχοι, ο ανταγωνισμός αυτήν είναι. Αν δεν, αυτοί ανταγωνίζονται ποιος θα ληστεύσει παραπάνω. Είναι δυνατόν να ανοιχτούμε αυτή την κατάσταση. Θα διαμαρτυρηθούμε σήμερα για εσωπροϊστάμενο εδώ μήπως και μεταφέρει την αγανάκτησή μας, την οργή μας προς τα πάνω και θα απαιτήσουμε να γίνει μια ρύθμιση που να μπορούν να πληρώσουν οι άνθρωποι και να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν. Μια επιτροπή ενάντια στην ακρίβεια ζητούν συνταξιούχοι. Να δημιουργήσουμε μια επιτροπή ενάντια στην ακρίβεια, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα της ενέργειας, είναι και στα τρόφιμα. Γιατί αφού έχουν βάλει την ενέργεια στο χρηματιστήριο και ανεβαίνει αλματώδικα, έχουν βάλει τα καύσιμα, τα πάντα τζογάρονται και αρμέγουν εμάς. Είναι στις πλάτες μας. Οι συνταξιούχοι πάντως εκφράζουν την ανησυχία τους ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Είναι τεράστιοι πραγματικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Μια προειδοποίηση μόνο σε όλους αυτούς τους αρμόδιους. Μην τολμήσουν και έρθουν στο χωριό να κόψουν ρεύματα. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Στον κύριο Παπανίκο του ήρθε ο λογαριασμός 814 ευρώ, με σύνταξη μόλις 604 ευρώ. Είναι 814 ευρώ. Από παλαιότερους λογαριασμούς που έχω, των προηγούμενων είναι 84 ευρώ, είναι 79 ευρώ. Η τελευταία αύξηση που έγινε πριν το πόλεμο της Ουκρανίας είναι 173 ευρώ. Και σήμερα μου ήρθε 814 ευρώ. Η κύρια σύνταξη μου είναι 604 ευρώ. Πώς θα τα πληρώσετε? Πώς θα τα πληρώσουμε? Γι' αυτό και υπάρχει η δικαιολογημένη αγανάκτηση όλου του κόσμου και αυτός ο κόσμος που πραγματικά σήμερα υποφέρει, τον έχουν κάνει δυστυχισμένο σε κυριολεξία στην καθημερινή του ζωή, θα πρέπει επιτέλους να βγει στον δρόμο. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους μικροαγρότες, τους μικροεπαγγελματίες, όλοι μαζί στον δρόμο για να διεκδικήσουμε επιτέλους αυτό που μας ανήκει. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλοι συνταξιούχοι. Εδώ τώρα έχουμε 598 ευρώ λογαριασμό, ο οποίος η αξία του ρεύματος του τετραμήνου είναι 90 ευρώ. Μέχρι στα 600, παρά 2 ευρώ, 600 ευρώ, είναι να τσιπιάσει τρέλα. Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε τώρα και να λέμε αμάν πώς θα το πληρώσουμε. Πρέπει να βγούμε στον δρόμο να αγωνιστούμε. Να φωνάξουμε δυνατά. Τι θα πει η ρήτρα αναπροσαρμογής? Ήρθε ένας μέσα στο διοικητικό, εκεί στα γραφεία. Πείτε μου κυρία μου, στη γραμματέα. Πείτε μου κυρία μου, λύστε μου τα ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν ξέρω τίποτα λέει εγώ. Πατάει να βρίσει μου, σηκώνεται και φεύγει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Να δώσουν εξηγήσεις. Εδώ τώρα λέει το χαρτί, το 341 ευρώ είναι επιδότηση τάχα από το κράτος και από τη ΔΕΗ. Κοροϊδία. Κοροϊδία. 998 ευρώ και είχα πληρώσει και 465 ευρώ το έναντι. Η σύνταξή μου 400 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πληρώσουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Να πάμε να βρούμε τους αρμόδιους, να μπορούμε να κάνουμε όχι κάτι, επιτακτικά, να μπορούμε να πληρώσουμε, όχι να μας κόψει το ρεύμα.
Και αυτά, οι προλέσσεντες τα είπαν όλα. Η πολιτική που ασκείται για όλα τα λαϊκά στρώματα είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ο θάνατος.